στην Ευρώπη και στην καρδιά της στη Γαλλία, οι εξελίξεις εξακολουθούν να είναι το ίδιο έντονες. Το ρίξαν στην κατσαρόλα οι Γάλλοι όταν ο Μακρόν δίνει 100 μέρες, λέει, για να ειρηνεύσουν τα πράγματα. Και το απάντησαν οι Γάλλοι πάρα από μια κατσαρόλα. Όποιος διαβάζει καθημερινά στο Twitter αναλυτικά τις αναφορές της κυρίας Δεναξά, της Μαρίας Δεναξά, κυρία Δεναξά, ρεπόρτερ, όχι έτσι, και με διασταυρωμένες πηγές και εναλλακτικά δίκτυα, όποιος την παρακολουθεί στο Twitter καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται στην καρδιά της Ευρώπης. Καλημέρα, κυρία Δεναξά. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Αληθώς, να είστε καλά. Αν και εκεί τον ανασταίνετε από ό,τι φαίνεται καθημερινά με την κατσαρόλα, ε. Ακριβώς, ναι. Τα συνδικάτα και οι Γάλλοι, ναι, το κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά για την ώρα το μόνο που παίρνουν είναι ξύλο. Και γι' αυτό η Φόντερ Λάιεν και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης δεν έχουμε ακούσει καμία καταδίκη, δεν έχουμε ακούσει τίποτα, κυρία Σαχίνη. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ή αν εκτιμάτε ότι έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο αντιμετώπισης των κοινωνικών ομάδων, τάξεων, στρωμάτων του πληθυσμού, στον τρόπο που αντιδρά το κράτος στις αντιδράσεις τους. Βεβαίως, με υπέρμετρη καταστολή, κυρία Σαχίνη. Δεν βλέπετε τι γίνεται τους τελευταίους 3 μήνες, 4 στη Γαλλία. Εγώ ζω στην Γαλλία και εργάζομαι για περισσότερο από 30 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια η καταστολή έχει αγγίξει άλλο επίπεδο στη χώρα. Έζησα τα επεισόδια με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Ζακ Σιράκ, το λεγόμενο ΣΕΠΕ, τον ξεσηκωμό των προαστίων και πόσα άλλα. Η αστυνομία δεν είχε στρατικοποιηθεί. Η αστυνομία δεν έβγαζε μάτια, δεν άφηνε ανάπηρους. Εδώ σήμερα στη Γαλλία έχει την εντύπωση πως θέλουν να προκαλούνται βαριές αναπηρίες, ώστε ο κόσμος να φοβάται να κατεβαίνει στους δρόμους να διαδηλώνει. Άλλωστε, αυτό μαρτυρούν και οι πολλοί περιορισμοί που λαμβάνονται κάθε φορά, διακόπτονται οι συγκοινωνίες, ώστε ο κόσμος να μην μπορεί να φτάσει στα σημεία συγκέντρωσης. Απαγορεύονται οι διαδηλώσεις που δεν είναι δηλωμένες στην αστυνομία. Άλλες κηρύσσονται παράνομες. Φυσικά και έχει αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης της εξουσίας απέναντι στην κοινωνία όταν αυτή διαμαρτύρεται. Έχει αλλάξει και ο τρόπος αντιμετώπισης της κοινωνίας που διαμαρτύρεται από τα μέσα ή αντιθέτως έχει προκληθεί εδώ μια ρογδμή μεταξύ συστήματος μέσων εξαιτίας του εμφατικού αποτυπώματος της κοινωνίας? Ένας γνωστός ποιητής της Γαλλίας, ο Ζακ Πρεβερέ, έλεγε πως όταν η αλήθεια δεν είναι ελεύθερη, η ελευθερία δεν είναι αληθινή, κυρία Σαχίνη. Τι να πούμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Είναι μια πονεμένη ιστορία, όντως υπάρχει ρογμή. Γιατί η δημοσιογραφία είναι ένα λειτουργήμα και ως λειτουργήμα θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητο, όπως για παράδειγμα υποτίθεται πως είναι η δικαιοσύνη. Ούτε να χρηματοδοτείται από το δημόσιο, ούτε τα μέσα να ανήκουν σε ιδιώτες, αλλά αυτά είναι μόνο στα όνειρά μας. Οι Γάλλοι το έχουν καταλάβει επίσης. Αυτό που γίνεται σε εμάς εδώ στο εξωτερικό δεν είναι πια ενημέρωση. Πρόκειται για μια μονοθεματική ενημέρωση που δεν αγγίζει τις ημέρες και τα έργα όσων βρίσκονται στην εξουσία, εκτός και αν είναι για εκθιασμό, εκτός και αν είναι να δείξουν με το δάχτυλο όσους αντιδρούν. Ειδήσεις δεν υπάρχουν. Αποκαλύψεις ωστόσο ακόμα γίνονται, αλλά δύσκολα δίνεται συνέχεια. Και οι πρωταγωνιστές των σκανδάλων παραμένουν στο απειρόβλητο. Να μην πάμε πολύ μακριά στην Ελλάδα. Πάμε σε εκλογές, έτσι. Με προλάβατε. Αντί να μπαίνει στο μικροσκόπιο το πρόγραμμα και το όραμα των υποψηφίων, τι λέω τώρα, μιλάμε για τον Γεωργούλη. Όχι ότι αυτό δεν είναι θέμα. Προφανώς. Είναι είδηση. Για το θέμα όμως, για την υπόθεση Γεωργούλη, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Όχι οι φωτεινοί παντογνώστες, κύριε Σαχίνη. Έχετε δίκιο και δεν είναι μόνο το θέμα Γεωργούλη, όνου και στι ο αριθμός, αρκεί να μην μπαίνουμε στο ζουμί. Με το που ακούστηκε η φωνή σας, πρέπει να σας πω ότι γίνεται καταιγισμός. Λέει ο φίλος ο Νικόλας, καλημέρα στην κυρία Δεναξά. Πώς εξηγεί σε μια Γαλλία που βράζει από άκρη σε άκρη, και πρέπει να το πω αυτό, ότι χάρη στην κυρία Δεναξά, καταλάβαμε ότι δεν είναι μόνο το Παρίσι, από τις εικόνες που έστειλε, είναι όλη η Γαλλία. Βράζει από άκρη σε άκρη. Πώς εξηγεί λοιπόν τη χαλαρή βόλτα Μακρόν στο Παρίσι αμέσως μετά το διάγγελμα τη Δευτέρα, και ενώ γινόταν της κατσαρόλας το ανάγνωσμα, το λέω εγώ αυτό, ο οποίος μάλιστα τραγούδησε μαζί με παρέα Γάλλων που τον εντόπισε στο δρόμο. Στημένο αυθόρμητο, ποιο είναι το μήνυμα που περνά?
ήταν και στιγμένο, αλλά δεν ήταν αυθόρμητο. Ο Μακρόν, το έγραψα και στο Twitter, δεν μπορεί να ξεμητήσει από το Ελιζέ χωρίς να τον φρουρούν 200-300 στρατοχωροφύλακες. Μετά το διαγγελμά του και την ώρα που καιγόταν το Παρίσι, πήγε, λέει, βόλτα στους δρόμους του Παρισιού και μάλιστα τραγούδησε με περαστικούς ένα παραδοσιακό τραγούδι. Η περαστική δεν ήταν περαστική, κύριε Σαχίνη, ήταν όλο στημένο. Ήταν ακροδεξί και ο Μακρόν επιχειρεί να κλείσει το ματάκι στην ακροδεξιά, η οποία στη Γαλλία ανεβαίνει και αύριο μεθαύριο, από όσο δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και από ό,τι λένε οι Γάλλοι, θα κυβερνήσει. Άρα βλέπετε ότι έτσι όπως γίνονται οι χειρισμοί, αυτή τη στιγμή πάει η Λεπέν, πάει, φαίνεται να πηγαίνει για το 27 και σε ευρωεκλογές να έχει και εντυπωσιακά ποσοστά ο χώρος της. Η Λεπέν, κύριε Σαχίνη, είναι εδώ στη Γαλλία κάθε μέρα που περνάει και ο Μακρόν την ενδυναμώνει συνειδητά με τις πολιτικές του. Στερεί πλούτο από την κοινωνία και τον μεταφέρει στα μεγαλοσυμφέροντα που εξυπηρετεί παρά τις αντιδράσεις. Πάρτε παράδειγμα τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Από τη μία, οι Γάλλοι θα δουλεύουν μέχρι να σβήσει ο ήλιος, όπως λέω εγώ, γνωρίζοντας πως δεν θα αντέξουν μέχρι τότε και ίσως να μην πάρουν ποτέ σύνταξη. Και τι θα κάνουν, θα στραφούν στην ιδιωτική ασφάλεια. Την ίδια ώρα, ο Μακρόν σε κάθε διάγγελμά του ενισχύει την αστυνομία στο όνομα της ασφάλειας και των εξωτερικών εχθρών, όπως είναι η μετανάστευση που οι ηγέτες της Δύσης αλλά και ο ίδιος με τις πράξεις τους δημιουργούν καθημερινά. Έρθει δεν έρθει η Λεπέν, κύριε Σαχίνη, η ακροδεξιά είναι εδώ, είναι στη Γαλλία, καλυμμένη με μια επίφαση δημοκρατίας. Και λένε, σας το είπα και προηγουμένως, ότι η Λεπέν θα έρθει στην εξουσία. Ο Μακρόν βλέπει πως δεν θα αντέξει. Η κρίση στη Γαλλία ήρθε για να μείνει. Κάποια στιγμή λοιπόν θα κηρύξει βουλευτικές εκλογές με σκοπό να πάει σε συγκατοίκηση, γιατί έτσι πιστεύει πως θα φτύρει την ακροδεξιά. Όμως η Λεπέν έχει διαμηνήσει πως το κόμμα της έχει ικανά στελέχη για την πρωθυπουργία, δεν θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Γνωρίζει πως οι Γάλλοι στις επόμενες προεδρικές εκλογές, όποτε και γίνουν αυτές, το 2027, ίσως νωρίτερα, θα την ψηφίσουν. Οι Γάλλοι έχουν δοκιμάσει τους πάντες. Ξεγελάστηκαν με τα δημοκρατικά φράγματα που τους είπαν να στήσουν απέναντι στην ακροδεξιά σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, γιατί τεχνητά δεν τους άφηναν άλλη επιλογή από το να ψηφίσουν τον εκλεκτό της ελίτ, και τώρα στις επόμενες εκλογές θα πέσουν δυστυχώς στην παγίδα της ακροδεξιάς, κυρία Σαχίνη. Είναι σαφές, έτσι όπως το περιγράφετε, το πώς κινείται. Άρα το σύστημα, προσέχω τι λέω, το σύστημα έχει μετατοπιστεί επί το συντηρητικότερο, να το πω έτσι. Κύριε Σαχίνη, θα σας πω κάτι. Για αυτόν που σκέφτεται διπλά και τριπλά, βλέπουμε πως εκεί κατευθύνουν τους λαούς. Την ίδια ώρα δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη. Ιταλία μελώνει. Σουηδία πρόσφατα συντηρητική κυβέρνηση με στήριξη από το δεκανίκι που λέγεται ακροδεξιά. Μην πάμε πολύ μακριά. Στην Ελλάδα δείτε τι γίνεται με το ακροδεξιό στοιχείο που από το περιθώριο που βρισκόταν σε λίγο όπως πάμε θα κυβερνήσει. Για πείτε μου λοιπόν, επειδή το ασφαλιστικό το είπαμε και την άλλη φορά, φαίνεται ότι είναι η θριαλίδα που πυροδοτεί την κοινωνική έκρηξη, αλλά δεν είναι μόνο το ασφαλιστικό, εδώ είναι κάτι βαθύτερο, και επειδή η αλήθεια είναι ότι ο γαλλικός λαός έχει μία κουλτούρα να αντιλαμβάνεται τις δυστοπίες που έρχονται. Τώρα το αν τις επιλύει με σωστό τρόπο είναι άλλο θέμα, γιατί συνήθως την εκδίκηση που τρώγεται κρύα την τρώνε άλλοι και όχι ο γαλλικός λαός, όμως κάτι δείχνει αυτό. Ναι, πλέον το ζήτημα στη Γαλλία δεν είναι μόνο η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Οι Γάλλοι απορρίπτουν μαζικά την προσωπικότητα του Μακρόν, τον τρόπο που ασκεί την εξουσία, το αλαζονικό του ύφος, το γεγονός που συνεχίζει ακάθεκτος με αντιλαϊκές πολιτικές, σαν να μην συμβαίνει τίποτα στη χώρα. Οι Γάλλοι τον κατηγορούν για έλλειψη κατανόησης, αυταρχισμό, περιφρόνηση, προκλητικότητα. Αφού του διέλυσε τα παραδοσιακά κόμματα, τον βλέπουμε να αλωνίζει. Οι Γάλλοι αντιδρούν σε όλα αυτά, αλλά αντιδρούν και σε άλλα θέματα, κύριε Σαχίνη, όπως είναι ο άκρατος πλέον πληθωρισμός, όπως είναι οι ανισότητες που διευρύνονται και όλα τα κακοσκήμενα που βλέπουμε να αυξάνονται και δεν βλέπουν διέξοδο στα διέξοδα που δημιουργούν αυτές οι πολιτικές. Κυρία Δεναξά, την ίδια ώρα στην καρδιά, ας το πούμε έτσι, της πολιτικής Ευρώπης, της γραφειοκρατίας των Βρυξελών, επανέρχεται το ζήτημα να ξαναπάμε σε σφιχτές πολιτικές. Το λέει η Γερμανία, δίνει τον τόνο. Αυτά
έχουν απήγηση, ακούγονται στη Γαλλία, προβληματίζουν την κοινωνία? Φυσικά, αλλά έχουν περάσει σε δεύτερο πλάνο τώρα, λόγω της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης και όλης αυτής της αναμπουμπούλας, που όπως σας είπα, δεν είναι πλέον το θέμα, έχει περάσει, έχει φύγει, έχει ξεφύγει από τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Εδώ πρόκειται για πραγματική, βαθύτατη, δημοκρατική κρίση. Α, άρα σημαίνει ότι οι Γάλλοι δεν μπαίνουν εύκολα μέσα στο σπίτι. Είπε 100 μέρες. Δύσκολα θα ξαναμπούν οι Γάλλοι. Είπε 100 μέρες ο Μακρόν. Οι εξακολουθούν να είναι στους δρόμους, διαδηλώνουν, κυνηγούν τους πολιτικούς που δεν μπορούν πια να σταθούν χωρίς ισχυρή αστυνομική φρούρηση. Τι λέτε, κυρία Δεναξά, μισό λεπτό, τι λέτε. Ναι. Στην Ελλάδα, δύο μήνες μετά τα Τέμπη, οι πολιτικοί περιφέρονται ανέτος, ανάβουν από εκκλησία σε εκκλησία στα Σέρας ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός κεράκια. Μια χαρά. Στη Γαλλία δεν συμβαίνει έτσι? Όχι βέβαια. Εδώ για να επισκεφτεί ο Μακρόν προχθές την Notre Dame, την Παναγία των Παρισίων, υπήρξε μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση, έβγαλαν τον κόσμο από τον περίγυρο, από τη γειτονιά της Notre Dame, για να μπορέσει να την επισκεφτεί ο Μακρόν. Μάλιστα. Όχι βέβαια. Σε κάθε του εμφάνιση, σε κάθε του επίσκεψη όπου και να πάει, το περιβάλλον είναι αποστηρωμένο. Θα σας κάνω μια ερώτηση, μπορεί να σας φανεί περίεργη. Επίγνωση το πολιτικό σύστημα της κρίσης που υπάρχει, ασχέτως τι λένε δημόσια επικοινωνιακά, είτε η κυβέρνηση είτε η αντιπολίτευση, επίγνωση του σε πόση σχάση βρίσκονται με το κοινωνικό σώμα έχουν, πιστεύετε? Πολύ δύσκολη ερώτηση. Πιστεύω πως κάποιοι ναι, πολιτικοί έχουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και άλλοι οι οποίοι έχουν συμβιβαστεί είναι τυχοδιώκτες και στηρίζουν όλο αυτό που γίνεται εις βάρος της γαλλικής κοινωνίας. Μάλιστα. Μου λέει ο Νίκος από το Λονδίνο, καλημέρα στην κυρία Δεναξά. Μπορεί να μου λύσει μια απορία, αν μπορεί. Τελικά ο Μακρόν στο εξωτερικό, στην εξωτερική πολιτική, άλλα κάνει με ποιους είναι, με τους Αμερικανούς ή με τους Κινέζους, για να μην γίνει Πεκινουά των Αμερικανών, όπως είπε. Έχει αποφασίσει ή απλά ότι κάνει εξωτερικά το κάνει για να περιπέξει τους Γάλλους και να παίξει λιγάκι με τα αισθήματά τους? Βασικά, ό,τι κάνει στο εξωτερικό πιστεύει ότι θα του δώσει credit, δηλαδή αξιοπιστία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, να μην ξεχνάμε ότι η γαλλική διπλωματία είναι διπρόσωπη. Δηλαδή, θέλουν να είναι και με τους Αμερικανούς, θέλουν να είναι και με τους Κινέζους. Μάλιστα. Ο φίλος μου ο Κούλης από το Southampton, καλημέρα, λέει στην εξαιρετική κυρία Δεναξά. Πώς δικτυώνονται λοιπόν οι Γάλλοι και από πού αντλούν εναλλακτικά την πληροφόρηση, αφού έχουν γνώση ότι στα περισσότερα συστημικά ΜΜΕ της Γαλλίας ό,τι λέγεται δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα παρά τις ρογμές? Πώς οργανώνονται? Πώς ενημερώνονται? Ενημερώνονται από τα κοινωνικά δίκτυα. Κοιτάξτε, οι Γάλλοι έχουν κριτική σκέψη. Τα φιλτράρουν τα γεγονότα. Θεωρώ ότι είναι άλλο επίπεδο. Δηλαδή, δεν θέλω να κάνω σύγκριση. Μια παρέα, να το πω εγώ πιο κόμψα. Μια παρέα τριών Γάλλων δεν πρόκειται ποτέ να συμφωνήσουν μεταξύ τους, γιατί ο ένας αναλύει αυτό που είπε ο άλλος και στο τέλος αναλύει και αυτό που είπε ο εαυτός του. Είναι η αλήθεια αυτή. Στην κριτική έχουν μια άλλη κουλτούρα στο πώς συμπεριφέρονται. Έχουν μια άλλη κουλτούρα. Βλέπουν τα πράγματα εις βάθος. Και επίσης, δεν ξέρω πώς να το εκφράζω, πώς να το πω. Δεν κολλάνε σε κάτι, δηλαδή θα πάνε να ψάξουν, θα συζητήσουν μεταξύ τους, θα κλείσουν την τηλεόραση. Και υπάρχουν και ρεθίσματα επίσης. Υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι ακόμη κάνουν αναλύσεις οι οποίες είναι εξαιρετικές. Κυρία Δεναξά, καταρχάς μην έχετε κανένα φόβο για τα ελληνικά σας, είναι πολύ καλύτερα από τα δικά μου, και μην ξεχνάτε και τις ρίζες και την Άξο και τα λοιπά. Λοιπόν, τι ακραίο έχει η Λεπέν, λέει ο Γιάννης. Για ακούστε εδώ, όλα τα εθνικά τα βαφτίζουμε ακροδεξιά παίζοντας το παιχνίδι της παγκοσμιοποίησης. Καλή και χρυσή η κυρία Δεναξά, αλλά ναι, μήπως έχει ιδεολογικές αγκυλώσεις. Τα αυταρχικά τα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους Μακρόν, Σόλτς, Μητσοτάκη και με μανδύα δημοκρατίας. Αυτό το προσπερνάμε. Μα αυτό είπα, ότι η ακροδεξιά βρίσκεται αυτή τη στιγμή, ασκεί εξουσία καλυμμένη από μία επίφαση δημοκρατίας. Δεν είπα κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει
ο ακροατής σας. Ο φίλος ο Νίκος, όλος αυτός ο αγώνας των Γάλλων στους δρόμους, έστω και μιας μερίδας αυτών, αλλά αρκετά μεγάλης, για να παίξει το ρόλο της κρίσιμης μάζας, θα καταλήξει, εκτιμάει η κυρία Δεναξά, απλώς σε μια κυβέρνηση Λεπέν? Δεν υπάρχει άλλος δρόμος όπως αυτός της πραγματικής δημοκρατίας? Πιστεύει πως είναι έτοιμοι οι Γάλλοι όσο ήταν οι προγονείς τους στο 18ο αιώνα? Πιστεύω δυστυχώς ότι ναι, θα καταλήξουμε σε μια κυβέρνηση Λεπέν αργά ή γρήγορα. Mm. Γιατί όπως σας είπα, οι Γάλλοι ξεγελάστηκαν αρκετές φορές στο παρελθόν, ζητώντας τους να υψώσουν δημοκρατικό φράγμα απέναντι στην ακροδεξιά. Τα έχουν δοκιμάσει όλα και πιστεύουν πως δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Όμως θεωρώ ότι θα πέσουν σε μια παγίδα από την οποία δεν θα μπορέσουν εύκολα να ξαναβγούν. Λέει ο Γιώργος, όταν βλέπει ο Γάλλος, ο Βέλγος, ο καθένας ότι το ψωμί πήγε 20.000 λιρέτες ή 200 φράγκα ή 2.000 δραχμές σε εθνικά νομίσματα, αναλύει ο Γιώργος. Για το ρεύμα πρέπει να δίνει έναν ευρώ κάθε φορά με κάθε λογαριασμό. Θα μπουν στα σπίτια τους πίσω. Ο κόσμος όχι μόνο πρέπει να βγει στο πεζοδρόμιο, αλλά να κάνει και βήματα μπροστά. Δεν πάει άλλο. Και άλλος φίλος λέει, κυρία Δεναξά, πιστεύετε ότι όλο αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία μπορεί τελικώς να σηματοδοτεί μια μεγάλη στροφή στις κοινωνικές αντιδράσεις στην Ευρώπη? Πιστεύω πως ναι, θα μπορούσε να ανάψει μια σπίθα γενικότερης αντίδρασης, όμως δεν ξέρω κατά πόσον τελικά οι κοινωνίες και οι λαοί θα μπορέσουν να υπερισχύσουν. Γιατί όπως σας είπα και στην αρχή, βλέπουμε ότι η καταστολή έχει αγγίξει άλλο επίπεδο, τουλάχιστον στη Γαλλία. Άλλος φίλος, εξαιρετικά τα ερωτήματα πριν από σήμερα των ακροατών. Ο Γιάννης από την Αθήνα, καλημέρα. Γνωρίζοντας, λέει, τα γεγονότα δεν επαναλαμβάνονται ποτέ επακριβώς. Εκτιμάει η κυρία Δεναξά ότι η Ευρώπη μπορεί να βρίσκεται σε μια περίοδο αντίστοιχη εκείνης του Μεσοπολέμου? Θα μπορούσε, ναι. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Ναι. Πολλοί κάνουν τη σύγκριση με τον Μάιο του 68, όταν οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν εδώ στη Γαλλία στις 6 Μαΐου. Ωστόσο, μετά από δύο μήνες είχε διαλυθεί το κοινοβούλιο. Εδώ στη Γαλλία βλέπουμε ότι δεν γίνεται αυτό. Ο Ντεγκόλ τότε είχε επιχειρήσει να επανιδρύσει τους θεσμούς, απέτυχε και παραιτήθηκε. Όμως δεν βρισκόμαστε στο 68. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία δεν έχει ομοιότητες με το 68, αλλά ενδεχομένως ναι, με την περίοδο του Μεσοπολέμου. Ρωτάει ο φίλος ο Βασίλης, κυρία Δεναξά, πώς βλέπετε τις ενέργειες της κυβέρνησης για αποκλεισμό της ακροδεξιάς στις εκλογές και πώς βλέπει ο ξένος τύπος το επίπεδο δημοκρατίας σε σχέση με τον τύπο στην Ελλάδα? Για πού, για την Ελλάδα, ναι, μου θέτει, ναι, το ερώτημα. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, δεν ζω στην Ελλάδα, δεν τα παρακολουθώ όλα, άρα δεν μπορώ να έχω άποψη. Ωραία. Για το επίπεδο, ναι, του τύπου στην Ελλάδα, πώς το βλέπει ο τύπος στη Γαλλία, ο ξένος τύπος, το επίπεδο δημοκρατία? Το σχολιάζουν. Το σχολιάζουν αρνητικά, ναι, δυσμενώς βέβαια. Μάλιστα. Ο φίλος ο Αντώνης και πολιτικός επιστήμονας εξαιρετικός. Καλημέρα, λέει, στην εξαιρετική κυρία Δεναξά. Θέλω να πω ότι όταν ξεκινούσε την πολιτική του καριέρα ο Μακρόν, άπαντες έσπευσαν να μιλήσουν για ένα νέο πολιτικό φαινόμενο που θα οδηγούσε μέχρι και την Ενωμένη Ευρώπη σε ένα νέο ξεκίνημα. Σήμερα, εν μέσω κρίσης, το φαινόμενο Μακρόν, που δεν θα διστάσω να το χαρακτηρίσω ως τεχνολαϊκιστή, όρο της πολιτικής επιστήμης, αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε αυτό που λασαρίστηκε. Επί της ουσίας, ποιο πιστεύει ότι είναι το πραγματικό πολιτικό αποτύπωμα του Μακρόν η κυρία Δεναξά? Σήμερα ζούμε, κύριε Σαχίνη, σε μια Γαλλία που αντιμετωπίζει, όπως σας είπα, μια δημοκρατική κρίση από την τύφλωση και την αλαζονία ενός ανθρώπου που ήρθε φυτευτός. Τι ήταν πριν το 2012 ο Εμμανουέλ Μακρόν? Ένας τραπεζίτης της οικογένειας Ροτσίλντ, τον οποίον επέβαλαν μεγαλοσυμφέροντα. Δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την πολιτική. Και από τη μία μέρα στην άλλη, με τη βοήθεια της πλήσης εγκεφάλου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έγινε πρόεδρος. Το αποτύπωμα που θα αφήσει ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ο χαρακτηρισμός του ακροατή σας, του Γιώργου, αν δεν κάνω λάθος. Μπορείτε να επαναλάβετε πώς... Τεχνολαϊκιστής, έτσι τον είπε. Το αποτύπωμα ενός τεχνολαϊκιστή. Ο Αντώνης μας το είπε αυτό. Άλλος φίλος εδώ. Πότε προλαβαίνει, δεν ξέρω, η κυρία Δεναξά, αλλά προλαβαίνει μια χαρά. Διότι μέσα σε όλα αυτά, λέει, και θέλω, αν μπορεί να μας πει δύο κουβέντες παραπάνω, βρήκε, εντόπισε και τη φωτιά στη Μαδρίτη που έκαψε το αρχείο στο Υπουργείο Υγείας
πάνω που γίνονται οι έρευνες για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και των εμβολίων στην Ισπανία τον καιρό της πανδημίας. Ισχύει αυτό? Ισχύει. Ωραία πράγματα. Να σας πω. Έχω συναδέλφους στην Ισπανία. Μου είπαν πως ισχύει. Τώρα, αν εκείνος γνωρίζει κάτι παραπάνω, θα πρέπει να μας το πει. Όχι. Λέει ότι πότε προλάβατε, το βρήκατε και αυτό ακόμη. Και εδώ υπάρχει θέμα. Αγαπώ πάρα πολύ τη δουλειά μου. Λοιπόν, άλλο ερώτημα που έρχεται από το φίλο τον Γρηγόρη. Ακούστηκε εσχάτως ότι υπάρχει κίνημα ματέωσης ακόμη και των Ολυμπιακών Αγώνων. Πράγμα δύσκολο το βλέπω εγώ, αλλά τέλος πάντων στο Παρίσι. Έχει βάση αυτό? Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Υπάρχουν καλέσματα, κυρίως από την ακροαριστερά. Εάν συνεχιστούν οι διαδηλώσεις, εάν η πολιτική κρίση η οποία μαστίζει αυτή τη στιγμή τη Γαλλία πάρει διαστάσεις, θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Ας μην ξεχνάμε ότι ακυρώθηκε με τις διαδηλώσεις η επίσημη επίσκεψη του Καρόλου, του βασιλιά Καρόλου στη Γαλλία. Τελικώς, κυρία Δεναξά, κοιτώντας το μεγαλύτερο κάδρο, πού πιστεύετε ότι πάει? Δεν θα πάω στους μεγάλους άλλους μεγάλους παίκτες, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα. Δεν θα πάω εκεί. Πού πιστεύετε ότι πάει το καράβι Ευρώπη? Σε μια μεγάλη κρίση, την οποία θεωρώ ότι δεν γνωρίζει, δεν ξέρει πώς να την αντιμετωπίσει. Βεβαίως, την κρίση είναι η ίδια η Ευρώπη που τη δημιουργεί, έτσι. Από τη στιγμή που όσα γίνονται στη Γαλλία, σας το είπα και προηγουμένως, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πάρει θέση. Αν όλα αυτά που γίνονται στη Γαλλία σήμερα γινόντουσαν, πού να πούμε, σε κάποια άλλη χώρα η οποία δεν συμβαδίζει με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα τους είχαμε όλους που θα καταδίκαζαν, θα έδειχναν με το δάχτυλο το Μακρόν, αλλά εδώ βλέπουμε σιωπή. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει την αξιοπιστία της στα μάτια του κόσμου και οδεύει προς μια μεγάλη κρίση η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο και την ίδια την ύπαρξή της, κυρία Σαχίνη. Και την ίδια την ύπαρξή της. Ο φίλος ο Αλέξανδρος μου λέει καλημέρα στην πάντα εξαιρετική σε ό,τι γράφει η κυρία Δεναξά. Θέλω να τη ρωτήσω κάτι που σχετίζεται με αυτό που περάσαμε πέρυσι και έχουμε ακόμη εδώ αυτές τις παρακολουθήσεις, τα παράνομα λογισμικά. Πιστεύει ότι το κράτος τα χρησιμοποιεί απροκάλυπτα σε βάρος των πολιτών για να παρακολουθεί τις κινήσεις τους στη Γαλλία? Και στη Γαλλία είχαμε το θέμα με το Predator, αν το λέω σωστά. Ναι. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν παρακολουθήσεις. Τώρα σε ποια διάσταση δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Όμως ναι, υπάρχουν, παρακολουθούνται και πολιτικοί και δημοσιογράφοι. Αλλά δεν ξέρω αν είναι σε τέτοιο βαθμό όπως νομίζω γίνεται στην Ελλάδα. Από αυτά που διαβάζω, έτσι, και από αυτά που μαθαίνω. Και θα κλείσω με το ερώτημα, το βρίσκω εξαιρετικό και είναι και μέσα στο πνεύμα του φίλου του Βασίλη. Με όλα αυτά, κυρία Δεναξά, εγώ καταλαβαίνω ότι και οι δημοσιογράφοι έχουν τις ευθύνες τους. Δεν στέκονται απέναντι στις εξουσίες χρόνια τώρα, ακίζονται μαζί τους, για να μην πω κάτι άλλο, και τελικώς ο κόσμος από πού να μάθει τι πραγματικά συμβαίνει. Ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανταλλάσσουν ό,τι πληροφορίες έχουν μεταξύ τους, πολλές φορές αδιασταύρωτες ή προβοκατόρικες. Δεν είναι ένα θέμα ο ρόλος των δημοσιογράφων στην εποχή μας? Βεβαίως και είναι. Βεβαίως και είναι, γι' αυτό είπα πως η δημοσιογραφία είναι ένα λειτουργήμα και ως λειτουργήμα θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητο, όπως παράδειγμα θα έπρεπε να είναι και η δικαιοσύνη. Εγώ προσπαθώ, δεν λέω ότι είμαι αλάνθαστη, προσπαθώ με τα μέσα που έχουμε σήμερα, για όσο χρόνο θα τα έχουμε, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει αν θέλουμε οι κοινωνίες μας να γίνουν καλύτερες, γιατί οι δημοσιογράφοι, η δημοσιογραφία έπρεπε να είναι απέναντι στα κακό κείμενα της εξουσίας και βλέπουμε πως δεν είναι. Ορισμένοι συναδελφοί μου δυστυχώς έχουν γίνει ένα με αυτά τα κακό κείμενα. Κυρία Δεναξά, σας ευχαριστώ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε, να είστε καλά και να συνεχίσετε να μας δίνετε, γιατί το κάνετε αυτό, ρεπορτάζ μέσα από το Twitter και όπου αλλού μπορείτε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.